Άλλη μια γατούλα. Ο Κωνσταντίνος βγήκε τις φωτογραφίες του σε εκείνο το όμορφο σημείο. Και συναντάμε όλη μια γάτα. Που έχει ειδικό κολάρο. Όχι ειδικό. Πρέπει να είναι ειδικό. Πρέπει να είναι για τους ψήλους ή κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, εγώ είχα διαβάσει ότι να μην φοράτε κολάρο στη γάτα σας, γιατί μπορεί να πηδήξει κάπου, να πιαστεί και μετά να κρεμαστεί και να πεθάνει. Με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω ότι πολλοί φοράνε κολάρο στη γάτα τους γιατί είναι χαριτωμένο. Κυνηγάει μια αράχνη, νομίζω. Ναι, την βρήκε, είναι στον ιστό και την χτύπησε. Και η αράχνη, αν στις δίνει, πάει να φύγει. Δεν θα τα καταφέρει. Ποιος, η γάτα ή η αράχνη. Η αράχνη, βέβαια. Κι άλλος γατούλης πίσω μας έρχεται, κρυμμένος τώρα σαν νίντζα πίσω από τις γλάστρες. Έχει πολλές γάτες στο νησί. Πολλές γάτες. Να τι, κρύβεται και. Οχ, είναι ύπουλος. Ναι. Βγήκε και γυνήγι. Όπως και να έχει, νομίζω ότι κάτι να, έχουμε εδώ. Νίντζα. Έχουμε μια κατάσταση. Ένα σκηνικό πετύχαμε, παιδιά. Εμείς παλιότερα είχαμε γάτες στο σπίτι. Είχαμε πάρα πολλές γάτες. Ο Μαύρος κυνηγάει τον άλλον. Wow. Το Μικρούλι. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Ο Μικρούλης κυνήγησε το μεγάλο. Εγώ παραδειγματίζομαι από τις γάτες. Δεν ξέρω τι λέτε, ότι είσαι μικροσκοπική και τέτοια και. Οπ, νάτος. Φοβήθηκε. Τώρα τρέξε να κρυφτείς. Έτσι θα τους κάνω κι εγώ τους αντιπάλους μου. Δεν έχει σημασία το μέγεθος. Σημασία έχει η πυγμή. Ναι. Και. Νομίζω ότι ρίξαμε μία. Όχι, κι άλλο γάτο. Μέσα από τι έχει. Oh. Αυτό είναι παχουλό το γατάκι το συγκεκριμένο. Πάνω στο φρεσκοπλημένο σεντόνι. Ναι. Σε πιάσαμε, φίλε μου. Νομίζω ότι ρίξαμε έτσι μία γρήγορη ματιά στο νησί. Παλιά είχαμε και γάτε έλεγε Νίκη. Στο σπίτι είχαμε, γινόταν ένα πανικό. Είχαμε 5, 6, 7 γάτε ανάλογα την εποχή. Κάποιε φορέ είχαμε περισσότερε, κάποιε λιγότερε. Ο Κωνσταντίνο μεγάλωσε βασικά με ζώα. Εμεί που έλεγε η Νίκη τώρα για τι γάτε, στο σπίτι είχαμε πολλέ γάτε. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχαμε κατά μέσο όρο 5 με 7 γάτε ανάλογα την εποχή. Και είχαμε κουνέλι ταυτόχρονα και σκύλο. Ο ένα κυνηγούσε τον άλλο, γινόταν ένα πανικό. Η μία μπορούσε να είναι μόνο στην κουζίνα, η άλλη μπορούσε να είναι στα πίσω δωμάτια, η άλλη μπορούσε να είναι στο σαλόνι. Σκοτώνονταν μεταξύ του, ποτέ δεν τα βρίσκανε. Και κάποιες φορές ακούγαμε ουρλιαχτά. Ο Τζούνιορ τα έβρισκε με όλους. Υπήρχε ένας ο οποίος ήταν. Και προστάτης. Ο προστάτης, μάλιστα καμιά φορά. Τύχαινε καμιά φασαρία. Όπου, ας πούμε, μία φορά έτυχε το εξής. Μία γάτα, μάλλον με την άλλη γάτα, στο σαλόνι και έκανε θόρυβο. Έκανε κάτι, μια ορίσματα αυτά τα ενοχλητικά, ας πούμε, ενοχλήθηκα σε με ήσυχο. Ο Ντρόγκο ήταν ο Μπούλης. Και τέλος πάντων, τρέχει ο γάτος που ήταν, ας πούμε, ο αστυνομικός της ιστορίας. Τρέχει και βλέπει το σκύλο μπροστά στη γάτα, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Ο σκύλος πήγε να τους χωρίσει κι αυτός. Και τρέχει και δίνει μια μπάτσα στο σκύλο. Και φεύγει ο σκύλος ο καημένος έτσι. Τι έκανα εγώ, ρε παιδιά. Εγώ δεν φταίω, εγώ δεν ήμουνα. Είχαμε δηλαδή έναν γάτο, ο οποίος ήταν πολύ έτσι προστατευτικός. Προστάτευε τους άλλους, τους γάτους. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά είχαμε πάντα περιπέτειες στο σπίτι με τα ζώα. Εγώ έχω συνηθίσει αυτή την κατάσταση και γενικότερα ένα σπίτι. Χωρίς ζώα μου φαίνεται πολύ άδειο προσωπικά. Νιώθω ότι κάτι λείπει όταν είναι χωρίς ζώα. Πάντως σε κάποια φάση, εγώ έμεινα με όλα αυτά τα ζώα. Γιατί έτυχε έτσι η κατάσταση, να μην τα απολογούμε τώρα, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Και ήμουν εγώ στο σπίτι του Κωνσταντίνου μόνη μου, γιατί ο Κωνσταντίνος σπούδαζε και ήταν αλλού. Με τους γάτους, τους τέσσερις γάτους, τρεις πόσο είχαν μείνει, τέσσερις νομίζω. Ναι. Και τον σκύλο. Ναι, φύγε και η μητέρα μου στο εξωτερικό για ένα καλύτερο άδειο. Μεταπτυχιακό, έκανε μεταπτυχιακό, μετά έκανε. Τώρα κάνει PhD. Τώρα τελειώνει το διδακτορικό της, ναι, στη Γλασκόβη, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Φέτος τελειώνει στη δημιουργική γραφή. Τέλος πάντων, ήθελε κάποιον η μητέρα του Κωνσταντίνου να προσέχει τα ζώα στο σπίτι του. Προσφέρθηκα εγώ, εννοείται. Γιατί τι καλύτερο από το να μείνω σε εκείνο το όμορφο σπίτι με όλα αυτά τα ζώα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν 1,5 χρόνος ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Μιζούσε με όλα τα ζώα. Οχ, κι άλλο είναι όμορφο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Από εδώ ήρθαμε και πριν. Κάναμε ένα μικρό κύκλο. Δηλαδή, άμα δείξει εδώ για να καταλάβει ο κόσμο τι κάναμε. Εγώ δεν κατάλαβα με τίποτα πάντω. Ήρθαμε, πήγαμε δεξιά, εξερευνήσαμε από εκεί δεξιά είναι το ποδήλατο που κοιτούσαμε πριν που κρεμόταν. Κάναμε ένα κύκλο και γυρίσαμε από εδώ. Το είδαμε όλο το νησί στην πραγματικότητα και τώρα φεύγουμε. Απλώς κάτι στενάκια δεν είδαμε από εδώ και από εκεί που μπορεί να φωτίσεις. Αλλά πρακτικά είδαμε όλο το νησί. Εκεί μπορεί να πα δηλαδή με τα πόδια φτάνοντα από την στάση που φτάσαμε πριν με τη βάρκα. Αυτό είναι όλο, παιδιά. Είναι πολύ μικρό νησάκι, χαριτωμένο. Έχει βέβαια πολλά μέρη που μπορείς να πας με βάρκα. Αυτό όντως ισχύει και δεν το κάναμε σήμερα. Θα το κάνουμε άλλη μέρα, σίγουρα. Δεν πειράζει. Θέλουμε να σας πούμε ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο YouTube, εγγραφή δηλαδή, για να τα λέμε και εκεί, γιατί πλέον ανεβαίνουν όλα τα βίντεο και στο YouTube. Είναι λίγο πιο πίσω, αλλά τα ανεβάζω σιγά-σιγά και θα φτάσουν στη σειρά και του Facebook. Και εκεί ανεβαίνουν και κάποια άλλα βίντεο που είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μέσω τηλεόρασης, να τα βάλετε στη μεγάλη οθόνη. Κάποια έχουν και υπότιτλους. Α, όσον αφορά τους υπότιτλους, άμα έχει κάποιος κάποια ιδέα για να βάζουμε υπότιτλους αγγλικούς ή ίσως στα ελληνικά βίντεο, θα το εκτιμούσαμε πολύ. Γιατί με έχουν φάει τύψεις από τότε που κάποιος μας είπε ότι τους χρειάζεται, γιατί δεν ακούει καλά. Και δεν το έχω ψάξει ακόμα. Ναι, τα ελληνικά. Παιδιά, πείτε μας αν μπορείτε, πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε από τη φωνή μας να έχουμε αυτόματα υπότιτλους μέσα στο βίντεό μας, χωρίς όμως να πρέπει να τους γράψουμε χειρόγραφα, γιατί παλιά το κάναμε αυτό σε πολλές γλώσσες και πραγματικά έπαιρνε ένα επεισόδιο μία εβδομάδα. Παλιά αυτός ήταν ο ρυθμός με τον οποίο ανεβάζαμε. Από τη στιγμή που σταματήσαμε να τραβάμε βίντεο στα πορτογαλικά, να κολλάμε πλάνα από ντρόν και από διαφορετικές κάμερες και διαφορετικά μέρη και να γράφει Νίκη όλους τους υπότιτλους σε τρεις γλώσσες, καταφέραμε τι τρεις, 17. Αλλά οι υπόλοιποι ήταν αυτόματα. Ήταν αυτόματα, ναι. Αλλά η Νίκη πρακτικά έγραφε στα ελληνικά τους υπότιτλους. Και μετά ελέγχαμε στα αγγλικά, είναι καλά γραμμένη, και στα πορτογαλικά. Σε τρεις γλώσσες δηλαδή κάναμε έλεγχο υποτίθεται. Και πλέον δεν είναι εφικτό αυτό. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Εφόσον θέλουμε να αναρτούμε πολλά μικρά βίντεο καθημερινά, για να μπορούμε να δείχνουμε πολλά διαφορετικά μέρη και εμπειρίες. Αλλά θέλουμε να βοηθάμε τον κόσμο που έχει προβλήματα ακοής ή προβλήματα όρασης. Τις προάλλες πήραμε ένα μήνυμα, λάβαμε ένα μήνυμα. Ένας άνθρωπος μας λέει να περιγράφετε περισσότερο, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με την όραση. Ναι, οπότε το πάει με τη φωνή ο άνθρωπος και θέλει να μιλάμε περισσότερο αναλυτικά, να εξηγούμε τι βλέπουμε γύρω μας, γιατί αυτό του επιτρέπει να βλέπει και ο ίδιος. Εδώ βλέπουμε έναν πελεκάνο, νομίζω έτσι. Είναι ένας πελεκάνος, όντως ένα γράφημα, ένα πελεκάνο, και λίγο πιο δίπλα είναι μια καρδιά, την οποία την κρατάει κάποιος στο χέρι του, δεν είμαι σίγουρος. Είναι μια μοβ καρδιά και πράσινη. Και λέει respire, που σημαίνει να ανασένεις. Respire. Πολύ καλή συμβουλή. Να αναπνέουμε όλοι, γιατί είναι ένας τρόπος, ένα όπλο που κρύβουμε όλοι μέσα μας για να χαλαρώνουμε ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Εδώ θα τελειώσει και το βίντεο κάπου. Ναι, παιδιά, οπότε όπως είπε και η Νίκη, αν μπορείτε κάνετε ένα subscribe στο YouTube μας, θα μας στηρίξει πολύ αυτό, θα μας βοηθήσει. Πώς λέγεται? Χαχανόματς φυσικά. Θα μπείτε στο YouTube και θα μας βρείτε πολύ εύκολα αν γράψετε Χαχανόματς. Αν μπορείτε κάνετε μας ένα subscribe και μετά θα μπορείτε και πιο εύκολα ίσως να δείτε και κάποια από τα παλιά μας βίντεο. Για όσους δεν γνωρίζουν τι έχουμε αναρτήσει στο παρελθόν, μπορείτε πολύ εύκολα να ψάξετε εκεί πέρα και να δείτε τι έχουμε κάνει. Στο Facebook ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο, και στα άλλα στα social media, Instagram κλπ. Μπήκε σκόνη στα μάτια μου. Ναι, έχει σηκώνει λίγο σκόνη εδώ. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, το κάνουμε εδώ. Πάμε, γιατί έχω μια συνάντηση με δύο παλιούς συναδέλφους από το τμήμα εδώ του μαθηματικού, στο σχολείο που συνεργαζόμασταν μαζί στην Εσκόλα Βρετάνικα, στο Βρετανικό. Εγώ δεν θα πάω μαζί τους, θα πάω προς την παραλία να κάτσω λίγο. Ναι, θα είναι συνάντηση μαθηματικών, οπότε. Τώρα τι να ακούω για το σχολείο, παιδιά. Αυτό, θα κάνουμε και αστεία μαθηματικών. Ξέρετε, τα αστεία των μαθηματικών είναι για να παγώσει ο ήλιος. Οπότε, έχω έρθει σε τέτοιες συναντήσεις και νομίζω προτιμώ την παραλία. Αφού μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σήμερα να βγω έξω από το σπίτι μου νωρίς, θα την εκμεταλλευτώ στην παραλία και θα αφήσω τον Κωνσταντίνο να πάει να τα πει με τους φίλους του, με τους colleagues, κολέγκας που τους λένε εδώ, τους συναδέλφους του. Και το βράδυ θα ξαναβγούμε. Έτσι. Ναι, ναι, και μετά θα βρεθούμε με ένα φίλο μας, τον Μπερνάρντο, που είναι Βραζιλιάνος, έχουμε ξαναβγεί αρκετές φορές. Θα βγούμε μαζί του να τον αποχαιρετήσουμε σήμερα, γιατί τις επόμενες μέρες λόγω δουλειάς μάλλον δεν θα βολέψει. Και το Σάββατο φεύγουμε. Τώρα τις επόμενες μέρες φεύγουμε Παραγουάι. Οπότε, εδώ έχουμε καθίσει το βράδυ και έχουμε φάει, μάλιστα και με την αδερφή μου. Θυμάμαι, εκεί μέσα είχαμε καθίσει. Εδώ παίζουν μπιλιάρδο, είναι ένα μαγαζί που έχει barbecue, έχει ψάρια, έχει ό,τι θέλετε. Το τραβήξαμε όμως. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.